Παγκόσμια ημέρα διατροφής σήμερα και η χώρα μας βρίσκεται να κρατάει τα θλιβερά πρωτεία ανάμεσα στις χώρες του ΟΣΑ στην παιδική παχυσαρκία. 4 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα, ποσοστό 39%, είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, όταν ο μέσος όρος στις χώρες μέλη του ΟΣΑ είναι μόλις 24%. Από το σπίτι ξεκινάνε όλα. Από το σπίτι ξεκινάνε όλα. Όταν η νοικοκυρά μαγειρεύει σωστά, τα παιδιά τρέφονται σωστά. Και κάτι αυτό άλλο βλέπω. Που έχω προσέξει, ότι οι μανάδες δεν προσέχουν ούτε τις κόρες τους, ούτε τα αγόρια τους. Ναι. Ναι. Από τη μάνα εξαρτάται. Τα παχαίνουν από μικρά, τα παχαίνουν από μικρά. Προφανώς μάλλον δεν ακολουθούν τα παιδιά αυτές τις συμβουλές που δίνουν οι ενήλικες, ας πούμε, στα παιδιά και κάνουν το ακριβώς αντίθετο μάλλον. Τρώνε ανθυγιεινά. Προφανώς οι γονείς δουλεύουν, δεν υπάρχει χρόνος και τρώνε ό,τι να είναι. Στην κατηγορία των αγοριών ηλικίας 10 έως 12 ετών, η Ελλάδα καταρρύπτει κάθε ρεκόρ, καθώς είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα το 47% των παιδιών. Όντως, τα τελευταία χρόνια η παιδική παχυσαρκία έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις. Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί πολυπαραγοντικό νόσημα, η οποία οφείλεται τόσο σε γεννητικούς παράγοντες, κληρονομικούς, αλλά και περιβαλλοντικούς. Κυρίως οφείλεται σε αυξημένη πρόσληψη θερμίδων μέσω της διατροφής, με πολλά λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι. Και τώρα το γρήγορο και φθηνό φαγητό του εμπορίου κατέχει ισχυρή θέση σε σχέση με τα φυσικά τρόφιμα και το σπιτικό φαγητό. Επιπλέον, η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, η αυξημένη παρακολούθηση τηλεθέασης και ίντερνετ έχει οδηγήσει σε αυτό το πρόβλημα. Πώς μπορεί να προληφθεί όμως η παιδική παχυσαρκία? Χρειάζεται να ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς, δηλαδή από την περίοδο της εγκυμοσύνης. Η έγκυος χρειάζεται να προσέχει για να μην πάρει πολλά κιλά και να προσέχει και τις διατροφικές συνήθειες. Έπειτα, στο θυλασμό, όσες γυναίκες μπορούν να θυλάσουν, ο θυλασμός αποτελεί, μάλλον βοηθάει στο να μειώσουμε τις πιθανότητες παιδικής παχυσαρκίας. Έπειτα, να προσέξουμε στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού να μην πάρει απότομα πολλά κιλά. Επίσης, η οικογένεια αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στο να θέσει τις απαραίτητες βάσεις και να υιοθετήσουν τα παιδιά τις καλές διατροφικές συνήθειες, γιατί αποτελούν το παράδειγμα προς μίμηση. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το σχολείο, που βοηθάει πάρα πολύ στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση του παιδιού στη σωστή διατροφή. Εκτός όμως από την ισορροπημένη διατροφή, οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι απαραίτητη και η τακτική σωματική άσκηση των παιδιών. Οι γονείς θα πρέπει από τη μικρή κιόλας ηλικία των παιδιών τους να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν σωστές συνήθειες όσον αφορά στην άθληση και την κίνηση. Έτσι, ήδη θα πρέπει να αποτελέσουν ένα υγιές πρότυπο και να οθήσουν τα παιδιά τους τόσο σε κλειστές, τόσο σε δραστηριότητες κλειστού όσο και ανοιχτού χώρου. Επειδή πλέον το παραδοσιακό παιχνίδι, όπως το γνωρίζουμε, δεν υφίσταται και τα παιδιά παίρνουν πολλές ώρες στο σπίτι, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στα παιχνίδια, θα πρέπει εμείς να τα οθήσουμε και να τα παροτρύνουμε στο να βγουν έξω, να παίξουν, να τα βοηθήσουμε να παίξουν, να συνανασταθούν και με άλλα παιδιά, και αυτό θα τους βοηθήσει να αγαπήσουν την κίνηση. Εκτός όμως από τους γονείς, και εμείς οι εκπαιδευτικοί της φυσικής αγωγής κυρίως, οφείλουμε να κάνουμε όσο πιο υπεύθυνα γίνεται η δουλειά μας, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν σωστές συνήθειες, να αγαπήσουν την κίνηση μέσα από τη γυμναστική και τη φυσική αγωγή. Σημειώνεται τέλος ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, η συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας στις χώρες της Ευρώπης έχει τριπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980.